Ας δούμε τώρα το δεύτερο στοιχείο που μας απασχολεί. Πώς σχηματίζεται ο χρόνος αυτός. Πώς σχηματίζεται. Για να σχηματίσουμε τον χρόνο αυτό, είναι αλήθεια ότι πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά το ρήμα be. Δηλαδή, I am, εγώ είμαι, you are, εσύ είσαι, he is, αυτός είναι, she is, αυτή είναι, it is, αυτό είναι, we are, εμείς είμαστε, you are, εσείς είστε, they are, αυτοί, αυτές, αυτά είναι. Και γιατί πρέπει να ξέρουμε το ρήμα be. Λοιπόν, η απάντηση είναι ότι για να φτιάξουμε τον present continuous χρειαζόμαστε δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι το ρήμα be και το δεύτερο είναι η κατάληξη ing. Αρχίζουν και γίνονται πιο περίπλοκα τα πράγματα τώρα. Ρήμα be και κατάληξη ing. Το ρήμα be μπαίνει στην αρχή, μετά το πρόσωπο. I am. Και η κατάληξη ing μπαίνει στο ρήμα που θέλω να χρησιμοποιήσω. Για παράδειγμα, αν είναι το ρήμα το look, κοιτάζω, θα πω I am looking. Αν το ρήμα είναι μιλάω, I am speaking. Και αν το ρήμα είναι το παρακολουθώ, I am watching.